Θα τους φάμε! Πρέπει να τους φάμε τα μούτρα για να κρατηθούμε ψηλά στην Αλφα. Πιστεύω να κερδίσει η Καβάλα σήμερα. Όπως παίξαμε στον Απόλλωνα Αθηνών, να παίξουμε έτσι, πιστεύω να κερδίσουμε. Και δίκαια να κερδίσουμε σήμερα. Και από τον κόσμο και από τα παλικάρια μας. Ακόμα γερά. Εδώ οι μεγαλύτεροι τι λένε. Μία μεγάλη ομάδα η Καβάλα, όλοι να μας βλέπουν. Θεωρείτε ότι είναι σε πιο πλεονεκτική θέση η αντίπαλος, η Παναχαϊκή, γιατί πάει για δύο αποτελέσματα. Είστε Καφέλα. Είστε Καφέλα. Δεν είστε από εδώ τόπιος. Όχι, εγώ από Κάιρο. Από Κάιρο. Yeah. Αλλά είστε με την Καβάλα εδώ. Πώς περιμένετε το σημερινό παιχνίδι? Σημερινό παιχνίδι είναι ένας μονόδρομος, νίκη και μόνο νίκη, τίποτα άλλο. Δεν χωράει κανένα άλλο αποτέλεσμα. Η Παναχαϊκή είναι σε πιο πλεονεκτική θέση που... Οπωσδήποτε, την... γιατί έχει το αβαντάζ και του χ, αλλά πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μονόδρομος, δηλαδή, μονόδρομος. Νίκη. Μονόδρομος, ουσιαστικά μονόδρομος. Κανένα αποτέλεσμα δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο εθνικός, προοδευτική, μας νοιάζει τι θα κάνουμε εμείς. Εδώ το στέκι είναι αυθεντικά καβαλιώτικο. Ναι, ναι, ο Κάρα, πες. Εδώ ο μαγαζάτορας, πώς την είδε την κίνηση, τα παιδιά καρδάμωσαν για να πάνε στο γήπεδο? Τα παιδιά είναι όλα εντάξει, είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα. Ελπίζουμε να νικήσουμε. Φυσικά και οι καιρικές συνθήκες δεν μας βοηθούν, αλλά θα τα παραβλέψουμε όλα αυτά και θα πάμε στο γήπεδο. Φυσικά και η Παναχαϊκή είναι μια καλή ομάδα. Νομίζω ότι θα παιχτεί ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, γιατί και την Παναχαϊκή την αδικεί η θέση που βρίσκεται. Δυστυχώς εδώ που φτάσαμε, ένας ανωνικητής και ελπίζω φυσικά να είναι η Καβάλα. Η Καβάλα δεν είναι μόνο του συνδέσμου, είναι γενικά και όλη την Καβάλα. Ανήκει στην Καβάλα και πρέπει να την υποστηρίξουν με πάση θυσία. Βρέχει, χιονίζει, θα πάνε στο γήπεδο. Εσύ θα πας στο γήπεδο? Εγώ θα πάω. Για κάνω. Ναι, θα πάω. Ακολουθάει πάντα στο γήπεδο. Υποστηρίζουμε την Καβάλα μας. Φυσικά, έχουμε ομαδάρα, είμαστε μία. Και πάρα πολλά λαό. Θα πάω στο γήπεδο, φυσικά. Θα σου δει ο ΟΚ. Πάνω απ' όλα να σου δει ο ΟΚ και τίποτα άλλο. Πώς βλέπετε τον αντίπαλο, την Παναχαϊκή? 3-0 θα τους ρίξουμε. 3-0. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Είμαστε καλύτεροι. Είναι σήμερα με το έστερο. Με το έστερο θα χάσουν όλοι. Και ευχόμαστε. Ευχόμαστε στην Παναχαϊκή καλή επιτυχία, αν είναι καλύτερη. Αλλά η Καβάλα είναι καλύτερη. Στον αγωνιστικό χώρο περιμένουν το τελικό σφύριγμα από το στάδιο Καρασκιάκη. Τι να πω, συγχαρητήρια στον κύριο Τσικανικυρίους. Συγχαρητήρια, πέρα μεγάλο σταυρούς. Σε όλους, σε όλους. Κόσμο, φανταστικό. Παιδιά με ψυχή, όλα αυτά τα λέμε. Όχι, δεν θα σταυρώ, θέλω να βγω έξω. Άντε, πάνε τον κύριο, άντε, πάνε τον κύριο, πάνε έξω. Παιδιά, όχι μέσα, όχι μέσα, όχι μέσα, όχι μέσα. Από το δεύτερο αγώνα όλοι μας είχαν καταδικασμένους για β' εθνική. Αυτό που έκανε φέτος η Καβάλα πρέπει να γραφτεί στο βιβλίο Guinness. Πριν από το παιχνίδι πιστεύατε... Εγώ ήμουν αισιόδοξος ότι θα κερδίσουμε. Ήμουν πέρα για πέρα αισιόδοξος, γιατί βλέπουμε την ομάδα μας ότι παρόλο ότι χάναμε φέτος, μπορούσαμε και βάζαμε και γκολ. Παίζαμε πολύ καλή μπάλα. Αυτά όλα φέτος για την Καβάλα ήταν συμπτωματικά. Τέλος καλό, όλα καλά. Και ο Γιώργος Απεκλής πιστεύουμε να συμφωνεί. Η Καβάλα στην πρώτη εθνική παρέμεινε έστω και την τελευταία στιγμή. Θα ήθελα να πω ότι από τη στιγμή που δεν έπεσε η Καβάλα φέτος δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Αυτό το πάθος που έδειξαν σήμερα όλα τα παιδιά που παίξαν ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τους συμπαίκτες μου,
αυτόν τον υπέροχο κόσμο που σήμερα ήταν συγκλονιστικός και βοήθησε. Και θα έλεγα ότι αυτό το παιχνίδι στην ουσία ένωσε όλους τους νομούς της γύρω περιοχής. Ένα μπράβο σε αυτή τη διοίκηση που προσπάθησε μέχρι το τέλος και σε όλα αυτά τα παιδιά που πραγματικά στηρίξανε αυτή την ομάδα μέχρι το τέλος, ενώ τον κόσμο που χωρίς αυτόν η Καβάλα αυτή τη στιγμή μπορεί να ήταν και καταδικασμένη. Μια τέτοια ατμόσφαιρα, μια τέτοια νίκη, μια τέτοια πανηγύρια άξιζαν να φτάσει η Καβάλα τελευταία αγωνιστική για να τα γευτεί. Κοιτάξτε, στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, από ό,τι ξέρω εγώ, η ομάδα που είναι τελευταία δεν σώνεται ποτέ. Εμείς τον καταφέραμε, ανατρέψαμε όλη την ιστορία. Και για μένα θα πω ότι είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή στην καριέρα μου. Δεν ήταν τόσο η έκτη θέση πέρσι, αλλά αυτή η σωτηρία της ομάδας που πραγματικά ήρθε με πολύ κόπο, γιατί πραγματικά δουλέψαν όλα αυτά τα παιδιά πάρα πολύ για να φτάσει η Καβάλα να έχει μια ομάδα για μια ακόμη φορά στην Α' Εθνική. Και επαναλαμβάνω ότι από τη στιγμή που δεν πέσαμε φέτος δεν πρόκειται να πέσουμε ποτέ. Νίκος Γκουλής, ας τον χαρακτηρίσουμε πρωτομάστορα της επιτυχίας αυτής, πολύ μεγάλης επιτυχίας της Καβάλας της παραμονής στην Πρώτη Εθνική. Ένα θαύμα που δεν το πίστευε κανείς, ίσως το πιστεύετε εσείς ο ίδιος πρώτος. Εγώ όχι, το πίστευα. Την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, το είπα στα παιδιά. Τώρα είναι εύκολο να μιλάμε βέβαια. Εντάξει, αλλά πιστεύω όμως ότι οι παίκτες μου ήταν αυτοί που πρωταγωνίστησαν τους τρεις μήνες που συνεργαζόμαστε. Τα παιδιά ήταν αυτά που κερδίζοντας την αυτοπεποίθησή τους και την αξιοπρέπεια τη χαμένη. Πιστεύω ότι κάνανε μια φοβερή προσπάθεια. Και αν με τι άλλο, πρέπει όλοι να είμαστε υπερήφανοι που μας κάνανε και που μας δώσαν αυτή τη χαρά. Μια χαρά που είναι από τις λίγες στη ζωή μας. Τώρα το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Τι είπατε στους παίκτες στα αποδυτήρια πρωτού ξεκινήσει το παιχνίδι, πέρα από τις τεχνικές οδηγίες? Τίποτα δεν είπα. Ίσως είναι η μοναδική φορά που είπα μόνο ποιοι θα παίξουν. Είπα μόνο ότι είναι ένα μάτς που παίζουμε σε 90 λεπτά την ιστορία της Καβάλας. Και οι παίκτες είχαν κερδίσει αυτό που είχαν κερδίσει τόσο καιρό. Δεν νομίζω και αυτό. Στο γήπεδο. Μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο.